Οδυσσέας Ελύτης, άξιον εστί, η πορεία προς το μέτωπο. Ξημερώνοντας στα γενιού με την αύριο των φώτων, λάβαμε τη διαταγή να κινήσουμε πάλι μπροστά για τα μέρη όπου δεν έχει καθημερινές και σκόλες. Έπρεπε, λέει, να πιάσουμε τις γραμμές που κρατούσαν έως τότε οι Αρτινοί από Χιμάρα ως Τεπελένη. Λόγω που εκείνοι πολεμούσαν από την πρώτη μέρα συνέχεια και είχαν μείνει σχεδόν οι μισοί και δεν αντέχανε άλλο. 12 μέρες κιόλας είχαμε εμείς πιο πίσω στα χωριά και απάνω που συνήθιζε ταυτή μας, πάλι στα γλυκά τριξίματα της γης και δειλά συλλαβίζαμε το γάβγισμα του σκύλου ή τον αχό της μακρινής καμπάνας. Να που ήταν ανάγκη, λέει, να γυρίσουμε στο μόνο αχολόι που ξέραμε, στο αργό και στο βαρύ των κανονιών, στο ξερό και στο γρήγορο των πολυβόλων. Νύχτα πάνω στη νύχτα βαδίζαμε ασταμάτητα ένας πίσω από τον άλλο ίδια τυφλή, με κόπο ξεκολώντας το ποδάρι από τη λάσπη, όπου φορές εκαταβούλιαζε ίσα με το γόνατο. Επειδή το πιο συχνά ψυχάδιζε στους δρόμους έξω, καθώς μες στην ψυχή μας. Και τις λίγες φορές όπου κάναμε στάση να ξεκουραστούμε, μήτε που αλλάζαμε κουβέντα, μονάχα σοβαρή και αμίλητη, φέγγοντας με ένα μικρό δαδί, μία-μία εμοιραζόμασταν τη σταφίδα. Ή φορές πάλι, αν ήταν βολετό, λύναμε βιαστικά τα ρούχα και ξυνόμασταν με λύσα ώρες πολλές όσο να τρέξουν τα αίματα. Τι μας είχε ανέβει ψήρα στο λαιμό κι ήταν αυτό πιο και απ' την κούραση ανυπόφερτο. Τέλος, κάποτε ακουγότανε στα σκοτεινά η σφυρίχτρα σημάδι ότι κινούσαμε και πάλι σαν ταζά τραβούσαμε μπροστά να κερδίσουμε δρόμο πριν χου ξημερώσει και μας βάλουνε στόχο τα αεροπλάνα. Επειδή ο Θεός δεν κάτεχε από στόχους ή τέτοια και όπως το είχε συνήθειό του, στην ίδια πάντοτε η ώρα ξημέρωνε το φως. Τότες, χωμένοι μες στις ρεματιές, γέρναμε το κεφάλι από το μέρος το βαρύ όπου δεν βγαίνουνε όνειρα. Και τα πουλιά μας θύμωναν που δεν δίναμε τάχα σημασία στα λόγια τους, ίσως και που ασκημίζαμε χωρίς αιτία την πλάση. Άλλης λογής εμείς χωριάτες, μάλλον λογιό ξινάρια και σιδερικά στα χέρια μας, που ξορκισμένα να είναι. 12 μέρες κιόλας είχαμε εμείς πιο πίσω στα χωριά, κοιτάξεις σε καθρέφτη, ώρες πολλές, το γύρο του προσώπου μας. Και απάνω που συνέθιζε ξανά το μάτι μας τα γνώριμα παλιά σημάδια και δειλά συλλαβίζαμε το χείλο το γυμνό, ή το χορτάτο από τον ύπνο μάγουλο, να που τη δεύτερη τη νύχτα σάμπος πάλι αλλάζαμε, την τρίτη ακόμη πιο πολύ, την ύστερη, την τέταρτη, πια φανερό, δεν ήμασταν οι ίδιοι. Μόνο σαν να πηγαίναμε μπουλούκι ανάκατο θαρούσες από όλες τις γενιές και τις χρονιές, άλλοι των τωρινών καιρών κι άλλοι πολλά παλιών, που είχαν λευκάνει απ' τα περίσσια γένια. Καπετανέοι αγέλαστοι με το κεφαλοπάνι και παπάδες θερία, λοχίες του 97 ή του 12, μπαλτσίδες βλοσιροί πάνω απ' τον ώμο σιώντας το πελέκι, απελάτες και σκουταροφόροι με το αίμα επάνω τους ακόμη Βουλγάρων και Τουρκών. Όλοι μαζί δίχως μιλιά, χρόνους αμέτρητους, αγκομαχώντας πλάι-πλάι, διαβαίναμε τις ράχες, τα φαράγγια, δίχως να λογαριάζουμε άλλο τίποτε. Γιατί καθώς όταν βαρούν απανωτές αναποδιές τους ίδιους τους ανθρώπους πάντα, συνηθάν εκείνοι στο κακό. Τέλος, του αλλάζουν όνομα, το λένε γραμμένο ή μοίρα, έτσι κι εμείς, προχωρούσαμε ίσια πάνω σε αυτό που λέγαμε κατάρα, όπως θα λέγαμε αντάρα ή σύγνεφο. Με κόπο ξεκολώντας το ποδάρι από τη λάσπη, όπου φορές εκαταβούλιαζε ίσα με το γόνατο, επειδή το πιο συχνά ψυχάλιζε στους δρόμους έξω, καθώς μες στην ψυχή μας.
και ότι ήμασταν σημά πολλοί στα μέρη όπου δεν έχει καθημερινές και σκόλες, μήτε αρρώστους και γερούς, μήτε φτωχούς και πλούσιους, το καταλαβαίναμε. Γιατί και ο βρόντος πέρα, κάτι σαν καταιγίδα πίσω από τα βουνά, δυνάμωνε ολοένα τόσο που καθαρά στο τέλος να διαβάζουμε το αργό και το βαρύ των κανονιών, το ξερό και το γρήγορο των πολυβόλων. Ύστερα και γιατί, ολοένα πιο συχνά, τύχαινε τώρα να απαντούμε απ' τάλλο μέρος να έρχονται οι αργές οι συνοδείες με τους λαβωμένους, όπου απειθώνανε χάμου τα φορεία οι νοσοκόμοι με το κόκκινο σταυρό στο περιβραχιόνιο, φτύνοντας μέσα στις παλάμες και το μάτι τους άγριο για τσιγάρο. Κι όπου κατόπι σαν ακούγανε για που τραβούσαμε, κουνούσαν το κεφάλι αρχινώντας ιστορίες για σημεία και τέρατα. Όμως εμείς, το μόνο που προσέχαμε ήταν εκείνες οι φωνές μέσα στα σκοτεινά που ανέβαιναν καυτές ακόμη από την πίσα του βυθού ή το θιάφι. «Όι, όι, μάνα μου! Όι, όι, μάνα μου!» Και κάποτε, πιο σπάνια, ένα πνιχτό μουσούνισμα, ίδιο ροχαλιτό που λέγαν, όσοι ξέραν, είναι αυτός ο ρόγχος του θανάτου. Ήτανε φορές που εσέρνανε μαζί τους και αιχμαλώτους, μόλις πιασμένους λίγες ώρες πριν, στα ξαφνικά γιουρούσια που κάναν τα περίπολα, βρωμούσανε κρασί τα χνότα τους και οι τσέπες τους γιωμάτες κονσέρβα ή σοκολάτες. Όμως εμείς δεν είχαμε, ό,τι κομμένα τα γιοφύρια πίσω μας και τα λίγα μουλάρια μας και εκείνα ανήμπορα μέσα στο χιόνι και στη γλιστράδα της λασπουριάς. Τέλος, κάποια φορά φανήκανε μακριά οι καπνοί που ανέβαιναν μεριές-μεριές και οι πρώτες στον ορίζοντα κόκκινες λαμπερές φωτοβολίδες.